Είναι μεγάλη μου τιμή και ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη για όλα τα καλά λόγια που ακούσατε και για τους ανθρώπους οι οποίοι με έφεραν στη σημερινή παρουσίαση. Σε εμάς, σε όλους τους γνωστούς, συγγενείς, φίλους και συνεπιστήμονες. Ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στον κύριο Μουτσόπουλο, ο οποίος έκανε την εισήγηση και ο οποίος δημιούργησε όλες τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις για να φτάσω σε αυτό το βήμα. Έφυγα από την Ελλάδα το 1971, πριν ακριβώς περίπου 50 χρόνια. Και φυσικά υπάρχουν πολλές αναμνήσεις και εικόνες, αλλά μια από τις πιο ιδιαίτερες αναμνήσεις ήταν η δημιουργία ενός κύκλου φίλων και συνεργατών με τον ίμιστο καθηγητή κύριο Γρανίτσα και μετά με τον κύριο Κούβελα, που είναι σήμερα μαζί μας, οι οποίοι μας έδειξαν, ο κύριος Κούβελας, όλες τις κατευθύνσεις και τους τρόπους και τη μεθοδολογία για επιστημονική έρευνα. Τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται, τι είναι το αντικειμενικό, ποιοι είναι οι κανόνες σε αξιοκρατίες, για τους οποίους είμαστε όλοι ευγνώμονες και πολλοί που αποφοιτήσαμε από εκείνη τη σχολή και τον κύκλο των βοηθών, αμίστων υποβοηθών, όπως λεγόμασταν, οι οποίοι όλοι μας πήγαμε και βρήκαμε κατά κάποιο τρόπο μεθοδολογίες σε διάφορες επιστήμες, πάντα σκεφτόμενοι τους αξιοκρατικούς κανόνες που είχε θέσει ο κύριος Κούβελας και ο κύριος Γρανίτσας στο μυαλό μας, για τους οποίους πολύ ευχαριστώ. Για τη σημερινή ομιλία θα πούμε μερικά πράγματα για την αναγέννηση ύπατος. Βέβαια, είναι το θέμα τεράστιο, δεν μπορούμε να το καλύψουμε σε 35 λεπτά. Και επιπλέον προς το τέλος να πούμε και μερικά φιλοσοφικά πράγματα για τη ζωή, τι σημαίνει, από πού προέρχεται και πού πάνε τα πράγματα για το μέλλον. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, είναι αυτή η εικόνα που είναι από ένα αγγείο στη Σπάρτη και βρεθεί και είναι ο γιατρός ο Ασκληπιός και βλέπει τον δεμένο Προμηθέα, ενώ ο αετός του τρώει το σηκώτη. Βέβαια, το σηκώτη εκείνον τον καιρό ήταν πάνω από το διάφραγμα, όπως βλέπετε. Μετά κατέβηκε κάτω αργότερα. Και αυτό το ύπαρ κάθε βράδυ. Ευχαριστώ. Το ύπαρ κάθε βράδυ τρωγόταν και την άλλη μέρα ήταν ακριβώς όπως ήταν την προηγούμενη. Και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό, γιατί σε όλα τα όργανα τα οποία έχουμε στο σώμα μας, όταν αρχίσουν και χάνουν μερικές μάζες, δεν φτάνουν στο προηγούμενο κανονικό. Από δύο νεφρούς βγάζουμε τον έναν, ο άλλος μεγαλώνει λιγάκι. Από δύο πνεύμονες μελοβούς, αφαιρούμε τα πνεύμονα, λίγο μεγεθύνεται ο άλλος, αλλά δεν φτάνουν στο διπλάσιο, ενώ το σηκώτη πρέπει πάντα να φτάσει στο σημείο στο οποίο ήταν. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της αναγέννησης. Τώρα, το σηκώτη δέχεται πολλές βλάβες, γιατί είναι ο πυλώνας όλων των τροφών, όλων των ουσιών που μπαίνουν απ' έξω μέσα στο σώμα μας. Και στο παρελθόν, αυτοί που κάνουν θυσία στην Βαβυλώνα, βλέπανε στο σηκώτη των θυσιών, των πουλιών, των ζώων κλπ. Διάφορες ουλές στην επιφάνεια του σηκωτιού και νόμιζαν ότι κατά αυτόν τον τρόπο, με τις ουλές στην επιφάνεια του σηκωτιού, μπορούσαν να προβλέψουν το μέλλον και υπήρχαν και σχολές ειδικές, δεν ξέρω τι πτυχία δίνανε για τον καιρό, οι οποίοι από τις ουλές λέγανε αυτό θα γίνει. Αυτό όμως σημαίνει τώρα για μας σήμερα ότι πραγματικά τα ζώα που είναι στη φύση δέχονται επιβλαβείς ενέργειες εναντίον των δικών τους οργάνων, εναντίον του σηκωτίου, και αυτές οι ουλές που τις κάνανε για να μελετήσουν τον χρόνο και το μέλλον είναι ακριβώς το παράδειγμα που μας αποδεικνύει ότι πραγματικά το σηκώτη είναι σε κατάσταση πάντα επικίνδυνη. Γιατί μπαίνει μέσα στο σώμα μας, από εκεί πέρα περνάει. Πριν προχωρήσει προς τα παραπάνω. Είναι ο φύλακας και ο προμαχώνας που κρατάει όλο το υπόλοιπο σώμα μας σε μια κανονική κατάσταση. Τώρα, γιατί είναι απαραίτητο να αναγεννάτε το σηκώτη, γιατί είναι, όπως είπα προηγουμένως, ο προμαχώνας της άμυνας για όλους τους ιούς που μπαίνουν μέσα. Επιπλέον, είναι το βασικό εργοστάσιο του σώματος. Δηλαδή, ό,τι ουσίες μπαίνουν μέσα μας, δεν είναι ουσίες οι οποίες αντιστοιχούν και υπάρχουν στο σώμα μας. Πρέπει να μετασχηματιστούν για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να γίνουν από λιπίδια, να γίνουν υδατάνθρακες και από υδατάνθρακες να γίνουν λιπίδια, μετά μπαίνουν αμινοξέα, τα οποία αμινοξέα μπορούν να σπάσουν κλπ. Και όλα αυτά γίνονται μέσα στο σηκώτη. Επομένως, ό,τι απορροφάτε από την τροφή πηγαίνει στο σηκώτη. Και όταν γίνει μια ανεπάρκεια, αυτόματα ανεβαίνει η αμμονία και πέφτει το σάχαρο. Η αμμονία είναι τοξική στον εγκέφαλο. Το σηκώτη πάντα μετατρέπει την αμμονία σε ουρία, η οποία ουρία είναι μη τοξική και γυρίζει στο αίμα μας μέσα χωρίς βλάβη καμία. Αλλά αν υπάρχει αμμονία, χτυπάει τον εγκέφαλο.
Και ενώ εμείς μας δουλεύουμε με λιπίδια, ο εγκέφαλος δουλεύει με γλυκόζη. Η γλυκόζη του αίματος ρυθμίζεται σε ποσότητα από το ύπαρ. Και αν η γλυκόζη πέσει μέσα, μένει ένας εγκέφαλος χωρίς γλυκόζη και με αμμονία και γίνεται υπατικό εγκεφαλικό κόμμα. Λοιπόν, το σηκώτη είναι απαραίτητο να γεννάτε για να μην χάνονται αυτές οι λειτουργίες. Και υπάρχουν πολλά παθογόνα αίτια βέβαια που προκαλούν την υπατική βλάβη. Η ΙΤ της υπατήτητας, τους ξέρετε όλοι, είναι η Α, η Β, η Σ κλπ. Τοξικές χημικές ουσίες, φάρμακα, δηλητήρια, πολλά φυτικά αλκαλοειδή, είναι κάτι περίπλοκες μορφές ουσιών από φυτά, το οποίο δεν τα έχουμε μέσα μας και το οποίο πρέπει να τα αποβάλουμε, και μεταβολικά προϊόντα. Αυτά είναι αίτια, είναι πράγματα που μπορούν να προκαλέσουν υπατική βλάβη. Όταν γίνει μια απλή μορφή υπατήτητα, βλέπετε ότι πολλά κύτταρα πεθαίνουν, αυτά τα κόκκινα, που είναι τα πιο έντονα κόκκινα, αυτά πεθαίνουν. Και όσα αυτά πεθαίνουν, τόσα πολλαπλασιάζονται. Αυτές είναι μητώσεις, πολλαπλασιασμός κυττάρων και αντιστοιχούν το ένα με το άλλο. Και περνάει η αρρώστια σε 2-3 εβδομάδες κλπ. Και έχουν μελετήσει και έχουν βρει ότι σε αυτή την κάπως σχετικά βέβαια κατάσταση νοσηρά, αλλά δεν είναι και τελείως επικίνδυνη η κατάσταση, 90% των υποτοκυττάρων, των κυττάρων του σηκωτιού, 90% πεθαίνουν. Και αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται και βγαίνει στο τέλος ένα σηκώτι κανονικό, ενώ 90% των κυττάρων έχουν αποθάνει συγχρόνως, αλλά τόσο πολλαπλασιάζονται στον ίδιο χρόνο. Όταν όμως αυτό δεν γίνει και αποτυχάνει, έχουμε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι πάλι σηκώτι, αλλά δεν υπάρχουν υπατοκύτταρα. Τα κύτταρα τα βασικά του σηκωτιού έχουν όλα πεθάνει. Αυτή είναι οξία υπατική ανεπάρκεια. Η οποία αυτή η οξία υπατική ανεπάρκεια θεραπεύεται μόνο με μεταμόσχευση ύπατος και καμιά φορά μπορεί να κρατήσει στον άρρωστο για μία μέρα. Βάζουν μια κολόνα με άνθρακα για να απορροφάει την αμμονία βασικά. Αλλά είναι μια κατάσταση η οποία μόνο με μεταμόσχευση θεραπεύεται. Τώρα, για να μελετήσουμε λοιπόν αυτή την αναγέννηση, χρησιμοποιούμε ζώα, τροπικά κλπ. Ποντίκια. Τα οποία ποντίκια δεν έχουν ένα σηκώτη με ένα λοβό. Είναι 4-5 λοβοί. Το βλέπετε εδώ πέρα, είναι σχήμα του σηκωτιού του ποντικού. Και από αυτούς τους λοβούς πολύ εύκολα μπορούμε να αφαιρέσουμε τους 3 από τους 5. Μια πολύ μικρή εγχείρηση, κρατάει 2 λεπτά. Και μετά οι υπολοιπόμενοι λοβοί αρχίζουν και μεγαλώνουν και σιγά σιγά φτάνουν στην αρχική μάζα του σηκωτιού, όσο ήταν, όχι στο αρχικό σχήμα. Η μάζα πάντως αποκαθίσταται. Αλλά έχουμε και ένα σημείο 0 από το οποίο γίνεται η εγχείρηση και μετά βλέπουμε τι πράγματα γίνονται κατά τη διάρκεια της αναγεννήσεως. Λοιπόν, έγινε ένα έξυπνο πείραμα γύρω στο 1968 περίπου, πριν πω και εγώ σε αυτή τη δουλειά, και συνέδεσαν την κυκλοφορία δύο ποντικών, μ' ακούτε? Συνέδεσαν την κυκλοφορία δύο ποντικών, ούτως ώστε το αίμα του ενός θα πηγαίνει στο αίμα του άλλου. Ελεύθερα. Και κάνανε υπατεκτομή στο ένα ποντίκι. Και άρχισε η αναγέννηση. Αλλά και το σηκώτη του άλλου του ποντικού, που δεν είχε γίνει υπατεκτομή, και αυτό είχε σημεία αναγέννησης. Και κατάλαβαν ότι μπαίνουν στο αίμα στοιχεία, παράγοντες, χημικές ουσίες, αυξητικοί παράγοντες κλπ. Οι οποίοι κάνουν το σηκώτη να αρχίζει να αναγεννάται. Και μπαίνουν αυτά μέσα στο αίμα. Και λέγανε, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες ή ο παράγων που μπαίνει μέσα στο αίμα. Και ξεκίνησε πολλοί κόσμος και το δικό μου το εργαστήριο. Και τελικά, μετά από διάρκεια αρκετών ετών, 4-5 ετών, το δικό μου το εργαστήριο και άλλα δύο στην Ιαπωνία, ανεξάρτητα τρία εργαστήρια, βρήκαμε αυτόν τον αυξητικό παράγοντα των υπατοκυττάρων, Hepatocyte Growth Factor, HGF. Και άμα ακούτε και λέω HGF, αυτό σημαίνει. Αυτό ανεβαίνει στο αίμα πάρα πολύ γρήγορα, μετά την υπατεκτομή. Βλέπετε εδώ πέρα, σούμε, μέσα σε μία ώρα, έχει φτάσει σε τεράστιο ύψος μέσα στο αίμα και σιγά σιγά πέφτει και αρχίζει ο πολλαπλασιασμός των υπατοκυττάρων, ο οποίος αποκορυφώνεται στο ποντικό του μεγάλο στις 24 ώρες. Αρχίζει και γίνεται νέα παραγωγή αυτής του AGF, γιατί αυτό που βγαίνει στο αίμα δεν παράγεται εκείνη τη στιγμή. Ήταν ήδη εναποτιθεμένο μέσα στην ουσία, ανάμεσα στα υπατοκύτταρα, στη μεσοκυττάρια ουσία, η οποία είναι γεμάτη με AGF. Και όταν αρχίζει την αναγέννηση, σπάει η μεσοκυττάρια ουσία, απελευθερώνεται το AGF, πετιέται στο αίμα. Τα κύτταρα αποδεσμεύονται από τις ανασταλτικές επιδράσεις της μεσοκυττάριας ουσίας και αρχίζει η αναγέννηση οτιδήποτε σιγά σιγά. Αλλά για να φτιαχτεί αυτό και να μην καταναλωθεί, μετά γίνεται νέα παραγωγή, η οποία αρχίζει μετά από 3 ώρες. Και αυτή είναι η μορφή της AGF μέσα στο αίμα.
Τελικά τα χρόνια που περάσανε, όπως ανέφερε και ο κ. Μουτσόπουλος, η AGF είναι αυξητικός παράγων για πολλά επιθυλιακά κύτταρα σε όλο το σώμα. Αλλά εκείνον τον καιρό, ένα αυξητικός παράγων είναι σε ένα κλειδί. Χρειάζεται να ξέρει ποια είναι η χιλιαριά του κυττάρου που θα μπει ο αυξητικός παράγων για να κάνει τη δουλειά του. Ο υποδοχείας, όπως λέμε. Ποιος ήταν ο υποδοχείας του AGF? Ήταν κάποιο κύριο, ο Πάολο Κομόλιο, στο Πανεπιστήμιο του Τωρίνο, που είχε βρει ένα καινούργιο υποδοχείο πολύ ενδιαφέροντα, λεγόταν MET. Και δεν ήξερε, δηλαδή είχε την κλειδαριά και δεν ήξερε ποιο ήταν το κλειδί. Και μου στέλνει ένα email και μου λέει: εσύ έχεις ένα κλειδί, έχω μια κλειδιά. Μπας και τυχόν συνδέονται. Τα πακετάραμε λοιπόν εκεί πέρα, AGF, πιάσαμε, φτιάξαμε από εκεί πέρα, βάλαμε και ξηροάνθρακα και λοιπά και τα στείλαμε στο Τωρίνο και συνεδέθησα και πραγματικά απεδείχθηκε εκείνον τον καιρό ότι το AGF, το κλειδί, είχε ως κλειδαριά το MET, τον ήδη υπάρχοντα υποδοχεία. Ο οποίος είναι κάπως ενδιαφέρον. Πρώτον, διότι άμα πάει κανείς πίσω στο ζωικό βασίλειο και λέει πότε εμφανίστηκε το MET και το AGF. Αυτά μοιραστήκαν για πρώτη φορά στα οστεοφόρα σπονδυλωτά, στους ιχθείς και μετά στους βατράχους κλπ. Δεν υπήρχαν πριν θάλασσα. Επιπλέον, ένας υποδοχείας, αυτός εδώ, ένα MET, ας πούμε, τα δύο μπλε που κατεβαίνουν και αυτά μέσα στο κύτταρο, αυτοί οι υποδοχείς μεταξύ τους δεν συνδέονται. Το AGF κολλάει ένα και ένα, και δύο από αυτά συνδέουν δύο υποδοχείς και μετά ο ένας υποδοχείας ενεργοποιεί τον άλλον και ξεκινάνε όλες οι άλλες σημαντικές λειτουργίες. Και τέλος πάντων, είχαμε βρει έναν τρόπο να μελετήσουμε την γέννηση ύπατος και έχετε ένα άλλο πείραμα που γνωρίζετε. Καλλιέργηση από το κιτάρων, η κυρία Μπούκερ, και αυτή έβαλε ένα άλλο παράγοντα, το EGF. Αυτό είναι epidermal growth factor. Το είχαν βρει ότι λειτουργεί στα κύτταρα του δερμάτος. Και λειτουργεί στα κύτταρα του ύπατος, τελικά και των νεφρών και πολλών άλλων. Και αυτός είναι ο υποδοχείας, το κλειδί και η κλειδαριά, EGF receptor, είναι ο υποδοχείας της EGF. Και αυτό επίσης είναι μια πιτογόνος ουσία για υπατοκύτταρα, στην καλλιέργεια. Άλλα από αυτά τα δύο δεν υπάρχουν που να τα βάζεις στο καλλιέργεια για να κάνουν πολλαπλασιασμό από τα κυττάρα. Αλλά αυτός όμως ο υποδοχείας, αυτός εδώ ιδιαίτερος, είναι μια ομάδα πανάρχια, μέχρι τα νηματιωδείς κουλίκια βρίσκουν τον υποδοχεία της EGF, το EGFR, και περίπου δηλαδή εμφανίστηκε πριν από 1 δισεκατομμύρια χρόνια και σε αντίθεση με το AGF-MET, αυτές οι χιδαργές, αυτοί οι υποδοχείς, μοναχοί τους συνδέονται και όταν πηγαίνουν οι παράγοντες που τους ενεργοποιούν, βρίσκουν ήδη τα συνδεδεμένα διπλά και τα χτυπάνε και γίνεται η αυτόματος ενεργοποίηση. Τώρα, κάναμε την υπατεκτομή και αυτόματα μπαίνουν αυτά τα μηνύματα πλήρους δράσεως. Η AGF φεύγει από τη μεσοκυτάρια ουσία, πηγαίνει στο αίμα, ξαναγυρίζει πίσω, ξαχτυπάει τα υπατοκύτταρα κλπ. Η EGF, θα σας πω μετά από που έρχεται, και ένα κύτταρο που είναι σε μια κατάσταση ομαλή, ένα υπατοκύτταρο που δεν πολλαπλασιάζεται, έτσι κάθεται εκεί πέρα. Ξαφνικά δέχεται αυτά τα δύο και πολλά τα βοηθητικά μηνύματα, τα οποία δεν αυτά καθ' αυτά είναι επαρκή, αλλά χρειάζονται για να γίνει κανονικά η αναγέννηση σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό. Λοιπόν, αυτόματα φεύγει η κατάσταση ηρεμίας και μπαίνει σε κατάσταση έτοιμο για να πολλαπλασιαστεί. Και σε αυτή τη φάση αρχίζουν τα υπατοκύτταρα και φτιάχνουν αυξητικούς παράγοντες για τα άλλα κύτταρα του ύπατος, τα κύτταρα των αγγείων. Τα μακροφάγα που τρώνε τα μικρόβια μπαίνουν μέσα, ας πούμε, και τα λεγόμενα αστεροειδή κύτταρα, τα οποία φτιάχνουν ειδικά την AGF και τα υπατοκύτταρα που είναι έτοιμα να πολλαπλασιαστούν, στέλνουν μηνύματα στα άλλα κύτταρα του ύπατος και δέχονται άλλα μηνύματα πίσω. Και με αυτόν τον τρόπο αλληλοεπιδράσεως είναι μια κατάσταση που κρατάει 4-5-6 μέρες και στο τέλος έχει φτάσει η μάζα του σωποντική. Του ύπατος στο κανονικό επίπεδο, σταματάει ο γολαψιασμός, ξαναφτιάχνεται η μεσοκυτάρια ουσία, ξαναμπαίνει μέσα η AGF και το σηκώτη βρίσκεται σε μια κατάσταση ομολόγητος. Αλλά αυτή η ανταλλαγή αυξητικών παραγόντων από το υπατοκύτταρα σε αυτά τα άλλα κύτταρα και πίσω είναι χαρακτηριστικό της πολυπλοκότητας της αναγέννησης. Τώρα, κάναμε ένα πείραμα κάπως παράξενο πριν από 5-6 χρόνια. Μπλοκάραμε και το MET της AGF και το EGFR, τους δύο βασικούς υποδοχείς που ξεκινάνε την αναγέννηση των υπατοκυττάρων. Μπλοκάραμε και τα δύο, κάναμε την υπατεκτομή από το πράσινο, κατέβηκε το σηκώτη εκεί πέρα, μετά την υπατεκτομή, και μετά μετρήσαμε τι γινόταν σε 7 μέρες, σε μπλε κολόνες και σε 14 μέρες. Και εάν αφαιρέσουμε το EGFR, η αναγέννηση σιγά σιγά φτιάχνεται, όχι με πολλή έλλειψη, αφαιρέσω μόνο το MET,
Πάλι σιγά σιγά το σηκώνει, επανέρχεται. Και για να πω και κάτι, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ερέθισμα για την αγέννηση, το οποίο μόνο του εάν αφαιρεθεί σταματεί η αγέννηση. Υπάρχουν πάντα το σηκώτη, έχει κατά κάποιο τρόπο μηχανισμούς που ενεργοποιεί κυβερνητικούς κώδικες εσωτερικούς και μπορεί να παρακάμπτει το ένα που έχουμε αφαιρέσει και πάντα αναγεννάται. Αλλά αφαιρέσαμε και τα δύο, και το EGFR και το MET. Και αυτό μπλοκάρισε την αγέννηση. Το μόνο που μπλοκάρει την αγέννηση μέχρι τώρα δεν έχει ξαναβρεθεί αυτό. Και τελικά δεν έγινε αγέννηση. Η γραμμή που βλέπετε η μαύρη προχωράει εκεί πέρα και αναγέννηση από πάνω δεν έχει γίνει. Και τι γίνεται, τελικά τα πειραματόζωα πεθαίνουν, εδώ πέρα από το βέλος. Πεθαίνουν γιατί δεν δουλεύει ο κύκλος της ουρίας, επομένως η αμμονία ανεβαίνει και δεν υπάρχει ακριβή γλυκόζηση στο αίμα, πέφτει χαμηλά. Και το κύτταρο, το σηκώτη δεν είναι πεθαμένο, δεν πεθαίνει το σηκώτη. Πεθαίνει το ζώο, γιατί το σηκώτη δεν μπορεί να παρέχει τις βασικές του λειτουργίες. Τώρα, γιατί τόσο πολύ το σηκώτη είναι ευαίσθητο σε αυτή την κατάσταση, γιατί στο έντερο εδώ πέρα, αυτά τα καφέ που βλέπετε, είναι τα κύτταρα των κρυπτών του εντέρου, τα οποία πολλαπλασιάζονται συνέχεια. Αυτό γίνεται στο έντερο μας συνεχώς. Και ό,τι είναι καφέ εκεί πέρα σημαίνει ότι αυτό το κύτταρο πολλαπλασιάζεται. Λοιπόν, και στο έντερο έχει μπλοκαριστεί ο υποδοχείας της AGF και της AGF, αλλά το έντερο δεν σταματάει. Ούτε τα νεφρά, ούτε ο εγκέφαλος, ούτε τίποτα άλλο. Γιατί το σηκώτη είναι τόσο ιδιάζον να πάντα εξαρτάται για αυτά τα δύο. Για πολλούς λόγους. Ένα υπατοκύτταρο εδώ πέρα έχει την AGF στη μεσοκυτάρια ουσία, αυτό το πορτοκαλί γύρω-γύρω. Και συνεχώς είναι εκτεθειμένο στην AGF. Τώρα, η AGF από πού προέρχεται? Η EGF φτιάχνεται, εδώ πέρα βλέπετε, είναι το 12 δάκτυλο, το πρώτο έντερο που ξεκινάει. Εδώ πέρα το 12 δάκτυλο, το πάνκρεας μπαίνει εδώ πέρα στο 12 δάκτυλο και μέσα στο 12 δάκτυλο, μόνο εκεί πέρα, υπάρχουν αυτοί οι αδένες κάτω από το βλενογόνο του 12 δάκτυλου, οι λεγόμενοι οι αδένες του Brunner που τους ανακάλυψε, οι οποίοι μοιάζουν με τους υιαλογόνους αδένες που έχουμε στο στόμα μας, σε ιστολογία, και αυτοί παράγουν EGF, το οποίο μπαίνει μέσα στο έντερο, δεν καταστρέφεται, απορροφάται και πάει στο σηκώτη. Επομένως, πάντα τα υπατοκύτταρα δέχονται EGF από την κυκλοφορία και το AGF από τη μεσοκυτάρια ουσία. Και άμα δείτε τους δύο υποδοχείς, με το πράσινο εδώ πέρα είναι το MET και το κόκκινο είναι το EGFR, νομίζω από το πρώτο που το βλέπω, είναι ενεργοποιημένοι πάντα στα κανονικά υπατοκύτταρα. Και αυτό φτιάχνει μια υποδομή από πλευράς σημάτων και ερεθισμάτων, κρατάει όλο το υπόλοιπο σύστημα του υποτοκυτάρου να μπορεί να δουλέψει κανονικά. Και η αλληλοεπίδραση αυτών των δύο υποδοχείων είναι τρομερή. Αν κοιτάξει, ας πούμε, το πώς συνδέονται. Αυτό. MET και EGFR. Πώς συνδέονται αυτά τα μηνύματα που στέλνουν από αυτούς τους υποδοχείς. Πόσο περίπλοκο είναι το σύστημα. Αν ήταν αυτό το πράγμα ένα τσίπ, ας πούμε, για το κομπιούτερ, ακόμα δεν θα είχε κατασκευαστεί τόσο περίπλοκο ένα. Αυτή η αλληλοσύνδεση των μηνυμάτων. Και σκεφτόμαστε καμιά φορά, 70 και στα 80, ότι ένα ξέρω ερέθισμα Α θα κάνει το Β, μετά το Β θα κάνει το Γ, το Γ θα κάνει το Δ. Και τώρα έχουμε καταλάβει τα τελευταία 15 τόσα χρόνια ότι αυτή η γραμμική μορφή των ερεθισμάτων είναι πολύ απλοϊκή. Στην πραγματικότητα, βλέπετε εδώ πέρα, αυτά είναι από άλλα μηνύματα, αλλά για να δείτε το πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα. Κάτι ερεθίζεται εδώ πέρα. Ξεκινάει, βγαίνει άλλο από κάτω. Αυτό το κάτω κάνει κάτι άλλο. Μετά γίνονται όλα αυτά τα πράγματα ενεργοποιούνται. Δηλαδή, είναι μια συνεχώς παράλληλη μεταφορά σημάτων από ένα αρχικό που είναι έξω από το κύτταρο, αυτό ο υποδοχείας ερεθίζεται και από κάτω μπαίνει ολόκληρη σειρά ερεθισμάτων, τα οποία δεν είναι γραμμικά, δεν είναι το α στο δ. Είναι συνεχώς πολλαπλασιαζόμενα. Και αυτά τα δύο είναι ως παραδείγματα βασικά. Αλλά τελικά έκανε κάποιος, ας πούμε, ένα χάρτη των αλληλοεπιδράσεων, των γνωστών αλληλοεπιδράσεων, σε ένα υπατοκύτταρο. Και βρέθηκε αυτό το τελείως παράξενο περίπλοκο σχεδιάγραμμα εδώ πέρα, πώς αλληλοπολαπλασιάζονται. Και τελικά έχουμε καταλάβει ότι είναι σαν να υπάρχει ένας ιστός αράχνης που είναι τρισδιάστατος. Και γίνονται αλληλοεπιδράσεις, οι οποίες από τη μια μεριά ξεκινάει και φτάνει μέχρι την άλλη. Και τώρα, όταν είχαμε κόψει τους δύο υποδοχείς, είδαμε ότι δεν έγινε αναγέννηση, όπως είπα προηγουμένως, αλλά κοιτάξαμε ιστολογικά τι έγινε στο σηκώτη. Και εδώ πέρα βλέπετε αυτούς τους καστανούς κύκλους. Εδώ πέρα είναι οι κεντρικές φλέβες των λοβίων και ένα λοβίο στο σηκώτη, το κανονικό, είναι σε αυτό το μέγεθος.
με την ίδια μεγέθυνση στο μικροσκόπιο, βλέπετε τα λωβία το πώς έχουν μικρύνει. Γίνει μια συρρήκνωση όλου του ύπατος. Τα λωβία μικραίνουν, τον μπλοκάρουμε αυτούς τους δύο αποδοχής. Τα κανονικά κύτταρα είναι τόσο μεγάλα, τα μπλε οι κουκίδες είναι οι πυρήνες και γύρω-γύρω το μέγεθος του κυτάρου. Όταν κάνουμε και τα δύο, τα αφαιρέσουμε, μικραίνουν και φτάνουμε σε ένα μέγεθος που είναι το 35% του αρχικού. Δηλαδή τα παντοκύτταρα συρρυκνώνονται, τα λωβία συρρυκνώνονται, επειδή αφαιρέσαμε τα δύο βασικά μηνύματα και ερεθίσματα. Αλλά τι γίνεται. Βλέπαμε, ας πούμε, τελικά διάφορα γονίδια πώς εκφραζόταν και είδαμε ότι όλες οι πρωτεΐνες του αίματος, όλες αυτές εδώ, τα κόκκινα είναι ο ρυθμός παραγωγής των πρωτεΐνων, των γονιδίων των πρωτεΐνων, του RNA των πρωτεΐνων, από αυτά τα κύτταρα, τα μικρά, τα υπατοκύτταρα, στο σηκώτη που έχει ήδη συρρυκνωθεί. Δηλαδή, ξεπερνούν και το κανονικό σηκώτη, ξεπερνούν οτιδήποτε άλλο. Είναι μια κατάσταση κωδική, σαν να υπάρχει ένας κομπιούτερ που λέει: έχει χάσει τα πάντα. Έχει συρρυκνωθεί. Έχει μικρά υπατοκύτταρα. Αλλά χρειάζεται να υπάρχουν πρωτεΐνες στο αίμα, ιδεμή το ζώο θα πεθάνει. Και αυτόματα υπάρχει ένα σύστημα κομπιούτερ μέσα στο υπατοκύτταρο που αυτόματα μαζικά εκφράζει αυτές τις πρωτεΐνες, ενώ όλα τα άλλα πράγματα κλείνουν. Και ήταν μια, για μας μια ένδειξη ότι πραγματικά υπάρχει ένας γονιδιακός κώδικας κομπιούτερ τύπου, το οποίο ελέγχει όλα τα κύτταρα, όχι μόνο τα υπατοκύτταρα. Αλλά τα υπατοκύτταρα είναι πιο περίπλοκα γιατί είναι τα εργοστάσια του όλου οργανισμού. Και με αυτό ξεκινώντας, σκεφτήκαμε ότι υπάρχουν τα γονίδια στο DNA. Και άμα βρούμε τα γονίδια στο DNA και πιάσουμε όλο το DNA, τα γονίδια που ξέρουμε, που φτιάχνουν πρωτεΐνες, αυτά είναι περίπου το 8% του συνολικού μήκους του DNA. Τα υπόλοιπα 92% δεν ξέρουμε τι είναι. Και πριν από 15 χρόνια, αυτά τα λέγαμε junk DNA, DNA των σκουπιδιών. Ότι αυτά ήταν δομικά, ότι αυτές οι κολόνες του DNA που δεν είχαν γονίδια, απλώς στηρίζανε τα γονίδια. Αλλά δεν καταλαβαίναμε γιατί άλλα γονίδια βγαίνουν στο σηκώτη και άλλα βγαίνουν στους μυς, άλλα βγαίνουν στον εγκέφαλο, άλλα μένουν στο πνεύμα. Πώς υπάρχει ένας κώδικας, κάτι σύστημα κυβερνητικό κλπ. Και τελικά καταλάβαμε ότι σε αυτό το junk DNA που λέγαμε, και υπάρχει αυτή η γελιογραφία εκεί πέρα, τη βλέπετε, που λέει το DNA διαμαρτύρεται, δεν μας λέει junk DNA, γιατί δεν ξέρει τι κάνουμε βασικά. Λοιπόν, τελικά καταλάβαμε από μελέτες που έγιναν από πολύ κόσμο και από μια ομάδα επιστημόνων και Ευρωπαίων και Αμερικανών και Ιαπωνών και Κινέζων, λέγεται ENCODE το ίδιο πρόβλημα, να δούνε τι γίνεται σε αυτό το DNA, το οποίο έχει όλα αυτά που δεν παράγουν πρωτεΐνες. Τελικά εκεί είναι ο κώδικας που κατά τη διάρκεια της εμβριακής αναπτύξεως λέει: ξεκινάμε από ένα κύτταρο, γίνονται 2, δηλαδή γίνονται 4, 4, γίνονται 8. Και εκεί πέρα λοιπόν μπαίνουν πρωτεΐνες που κολλάνε σε αυτό το DNA, το junk DNA, και αδρανοποιούν μερικές μονάδες, οι οποίες ουδέποτε θα εκτελεστούν. Και κατά αυτόν τον τρόπο, διαδοχικά, με μια τελετουργία, έχουμε τα αμυϊκά κύτταρα να παράγουν τις πρωτεΐνες, μυοσύνη κλπ. Για τους μυς, και το σηκώτη παράγει τις πρωτεΐνες που παράγει το σηκώτη και το νεφρό κλπ. Λοιπόν, αυτό το DNA, το οποίο νομίζουμε ότι δεν έχει τίποτα, το οποίο είναι 92% δεν είναι σκουπίδι DNA. Είναι εκείνο στο οποίο υπάρχουν μέρη, τα οποία κολλάνε πρωτεΐνες, οι οποίες θα πούνε αυτά τα γονίδια θα εκφραστούν σε αυτό το κύτταρο και αυτά δεν θα εκφραστούν. Και τελικά εκφράζονται τα γονίδια σε κάθε κύτταρο, ανάλογα με το τι κύτταρο είναι αυτό που μιλάμε. Και όλος ο κώδικας που κανονίζει τι θα γίνεται σε κάθε ιστό, ελέγχεται από αυτό το DNA που το λέγαμε DNA των σκουπιδιών, το junk DNA. Λοιπόν, πάμε λίγο στη φιλοσοφία ότι υπάρχουν αρχαία και σύγχρονα μη επιτευχθέντε ιδιώδεις επιστήμης. Αυτά θυμάμαι από το γυμνάσιο. Η μηχανική, το αϊκίνητο, γεωμετρία, ο τετραγωνισμός του κύκλου, φυσική, η υπέρβαση της ταχύτητας του φωτός και στην ιατρική λέμε η αθανασία. Λοιπόν, τι λέμε τώρα για την αθανασία. Να δούμε για τα πράγματα πιο φιλοσοφικά. Βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ πέρα ένα κύτταρο το κανονικό κύτταρο με πυρήνα και όλα τα υπόλοιπα όργανα τα οποία είναι μέσα στο κύτταρο. Και επίσης στο σώμα μας έχουμε 1,2-3 εκατομμύρια κύτταρα ο καθένας μας. Και το DNA ενός κυττάρου έχει περίπου 300 δισεκατομμύρια από τα κωδικά σήματα ATCG, τα οποία είναι οι 4 βάσεις του DNA. Αυτή είναι μια παραγωγή περιπλοκότητας και έχει τελικά μετρηθεί. Αν πιάσουμε το DNA ενός ανθρώπου σε κάθε κύτταρο και το κάνουμε σαν γλωστή
και θα πάρουμε μια κλωστή δίπλα στην άλλη κλπ. Θα φτάνουμε σε μήκος τέτοιο, θα φτάνουμε από εδώ μέχρι τον πλανήτη Πλούτονα και θα ξαναγύρισε πίσω. Τέτοιος, τόσο πολύ DNA έχουμε μέσα στο σώμα μας. Το οποίο είναι διπλωμένο, εγκλωβισμένο, γύρω από πρωτεΐνες κλπ. Κατά κύτταρο εκτονικό του. Αλλά έχουμε τόσα 3 εκατομμύρια κύτταρα και τόσο πολύ DNA σε κάθε κύτταρο, με τόσες βάσεις, που έχει τόσο τεράστιο μήκος και αυτό το έχει ο καθένας μας. Δηλαδή, έχουμε μια περιπλοκότητα της ζωής που δεν την είχαμε φανταστεί, ότι πραγματικά είναι τόσο περίπλοκη και τόσο διπλωμένη. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ο γενετικός κώδικας είναι κάτι το απλό. Αν γίνεται μια αλλαγή στο DNA, κατά τύχη, μεταλλάξεις κλπ, η οποία φτιάχνει κάτι που κάνει τον οργανισμό και επιβιώνει περισσότερο, αυτό τελικά θα ενισχυθεί και θα το πάρουν και από όλοι. Και ξεκινάμε κατά αυτόν τον τρόπο από μια κατάσταση στην οποία ήταν πριν 4 δισεκατομμύρια χρόνια στη Γη η σούπα των ωκεανών που λέμε, που είχε οργανικές ουσίες, είχε DNA, RNA κλπ, διάχυτα τελείως. Και από κανένα 2 δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι να αρχίσουν να βγαίνουν οι πρώτοι μικροοργανισμοί, βακτηρίδια. Κύτταρα χωρίς πυρήνα. Τόσο οπλικά, όχι οπλικά, είναι μπερδεμένα, αλλά πάση περιπτώσει σχετικά με αυτό που είμαστε εμείς σήμερα. Και από αυτά μπορεί να είναι πολλά 2 δισεκατομμύρια χρόνια και αρχίζουμε ξαφνικά και βλέπουμε ότι βγαίνουν απλοί πολυκύτταροι οργανισμοί. Οι οργανισμοί υπάρχουν 2-3 κύτταρα, και σαν τη σουγγάρια, κάτι τέτοιο πάνω. Δηλαδή, περάσανε περίπου 3 δισεκατομμύρια χρόνια για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο από τη σούπα των ωκεανών στα σουγγάρια. Από εκεί και μετά, σε 1 δισεκατομμύρια χρόνια, το οποίο είναι πολύ λιγότερο από τα προηγούμενα 3, ξαφνικά αρχίζει και γίνεται παραγωγή περιπλόκων οργανισμών και τελικά φτάνουμε σε ένα σημείο που τελικά βγαίνει ο άνθρωπος πριν περίπου 1 εκατομμύριο χρόνια. 1 εκατομμύριο χρόνια στα 4 δισεκατομμύρια. Αν ήταν η όλη εξέλιξη μία μέρα, το Homo sapiens θα εμφανιζόταν σε περίπου 2 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Τόσο πρόσφατοι είμαστε όλοι μας. Και σκεφτόμαστε βέβαια ότι μιλάμε πριν 10.000 χρόνια ή αρχαιότητα κλπ. Νομίζω ότι το τέλος της αρχαιότητας είναι σήμερα. Και ακόμα ίσως να μην το έχουμε φτάσει. Είμαστε ακόμα στην αρχή της εμφανίσεως στα τελευταία 2 λεπτά της ημέρας. Και ακόμα έχουμε μπροστά πολύ καιρό, γιατί ο ήλιος και η γη έχουν ακόμα 1 δισεκατομμύριο σχέση μπροστά τους, από ό,τι λένε, και άνθρωποι δεν υπάρχουν εδώ πέρα. Τι θα γίνει, βέβαια, κανένας δεν ξέρει. Αλλά υπάρχει το εξής περίεργο θέμα, γιατί είναι θέμα φυσικής, ας πούμε, και φίλος μου ο κύριος Παπαδάκης, ίσως το καταλαβαίνει καλύτερα από ό,τι το καταλαβαίνω εγώ. Υπάρχει ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, που λέει ότι στο σύμπαν, ό,τι μετατρέπεται, πάντα γίνεται απλούστερο. Και αυτή η κατάσταση της ευξημένης απλότητας του χάους, όπως λέγεται, είναι η εντροπία. Και ο κύριος Σακελαρίου, βέβαια, είναι φυσικός, και ο κύριος Σακελαρίου καλύτερα από μένα. Λοιπόν, υπάρχει στο σύμπαν η αύξηση της εντροπίας. Α, μάλιστα, και ο κύριος Χρυστοδούλου, με συγχωρείτε. Λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση, όλα τα πάντα στο σύμπαν τίνουν σε ευξημένη εντροπία, σε περισσότερο χάος. Η ζωή πάει το αντίθετο. Ξεκινάει από το απλούστερο και πάει συνεχώς στο πιο περίπλοκο. Είναι η ζωή η κατάσταση αυτή η οποία παραβαίνει το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής? Πραγματικά. Αλλά, αν σκεφτούμε, αυτή η κατάσταση, η αλλαγή, η εξέλιξη, η περιπλοκότητα που στηρίζεται στο γενετικό κώδικα, σε κάθε είδος υλικό που φτιάχνετε εμείς, όπως εδώ, τα ζώα, έρχεται ο θάνατος και γίνεται η αποδόμηση. Και επιστρέφουμε στην κατάσταση υψημένης εντροπίας και χαμηλότερης προβλοκότητας. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο, ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής δεν τελικά ξεπερνιέται από τη ζωή, αλλά παροδικά γίνεται μια κατάσταση η οποία είναι αντίθετη της αναμενόμενης υψημένης εντροπίας. Αλλά τι γίνεται όμως? Όλα αυτά είναι με βάση το γενετικό κώδικα, ο οποίος φτιάχνει όλο και πιο περίπλοκες υλικές μορφές. Μορφές υλής όπως όλοι εμείς. Ισχούν απελεύσουν που λέει και η παροιμία. Λοιπόν, είναι μια μεταεξέλιξη του γενετικού κώδικα. Ο γενετικός κώδικας στηρίζεται σε χημικές ουσίες, βάσει του DNA, RNA κλπ. Οδηγεί σε πιο περίπλοκες μορφές ζωής. Ο θάνατος όμως αποδομεί τον κάθε οργανισμό και επαντρέχονται τα πράγματα πάλι σύμφωνα με το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Αλλά τώρα εμφανίζεται όχι γενετικός κώδικας.
ένας άλλος σχόλιος. Ξαφνικά, από όλα αυτά τα 4 δισεκατομμύρια χρόνια, τα 2 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, που βγαίνουμε εμείς, είναι η μεταεξέλιξη του κώδικα της φύσεως, διότι έχουμε τη δυνατότητα τώρα να λέμε και να επικοινωνούμε και να έχουμε γραπτές και προφορικές επικοινωνίες με βάση κώδικα γλωσσικό, ο οποίος συνεχώς γίνεται και όλο και πιο απλός, σιγά σιγά, από τα αρχαία ελληνικά μέχρι τα αγγλικά σήμερα. Και αυτή είναι μια μεταεξέλιξη ενός άλλου τύπου κώδικα που βγαίνει, όχι γενετικού. Του κώδικα του πολιτισμού, της συλλογικής, των συλλογικών σχέσεων κλπ. Και αυτός ο κώδικας όμως δεν χάνεται όπως γίνεται το υλικό της ζωής που ένας οργανισμός αποδομείται. Διότι αυτά που φτιάχνουν πια δεν είναι υλικά, είναι κάτι το οποίο μπαίνουν σε καταστάσεις που διατηρούνται και συνεχώς επαυξάνονται. Οι γνώσεις. Οι γνώσεις από την νεολιθική εποχή και την σύλληψη της φωτιάς, το μυστήριο του Προμηθέα κλπ. Μέχρι σήμερα που έχουμε ο κομπιούτερ, όλα αυτά συνεχώς ανεβαίνουν, αλλά δεν παραμπαίνουν κανένα νόμο της θερμοδυναμικής, γιατί δεν είναι υλικά. Είναι νοητικά. Και αυτή είναι η μεταεξέλιξη τελικά του κώδικα, η οποία εξαρτάται απόλυτα και γίνεται με την εμφάνιση των ανθρώπων. Πριν από εμάς, αυτό το πράγμα δεν θα μπορούσε να γίνει. Και τελικά, ίσως αυτό να είναι μια μορφή αθανασίας, αλλά αθανασίας όχι εμάς, όχι ημών, αλλά των νοητικών, των ιδεών κλπ., οι οποίες πια από εδώ και πέρα δεν χάνονται με τίποτα, εκτός από καταστροφή ο πλανήτης βέβαια, άλλο θέμα αυτό. Αλλά για εμάς τους ελληνομαθείς, σκεφτόμουν καμιά φορά έτσι, τελειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο, ότι το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ξεκινάει και λέει ότι εν αρχήν είναι ο λόγος. Και όταν λέγω λόγο, σκέφτομαι λογική, σκέφτομαι μια μορφή κώδικα. Και ο λόγος είναι προς τον Θεό, και ο Θεός είναι ο λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεό, πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέν, ο γέγονε. Δηλαδή, ίσως κάπως είχε πιαστεί ένα νέο εκεί μέσα, ότι η ένδειξη της θεϊκότητας είναι η λογική που υπάρχει στις μορφές της φύσεως. Και ξαφνικά αυτό ξεπερνιέται φτιάχνοντας όντα τα οποία μπορούν να κάνουν δικιά τους λογική, καινούργια, η οποία δεν σβήνεται πια με τίποτα, γιατί δεν εξαρτάται από τα συγκεκριμένα όντα, αλλά από αυτά που τα αφήσουν πίσω και τα έργα που τα έχουν κάνει. Όλα αυτά βέβαια είναι κάπως μια κατάσταση στην οποία πέφτει η μεταφυσική με τη βιολογία και είναι και το δεύτερο μου slide, αλλά έγινε μια αποτυχημένη μετάφραση στα αγγλικά. Ο λόγος μεταφράστηκε ως word, που σημαίνει λέξη. Και δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα στην Αμερική, στην Αγγλία κλπ. Τι σημαίνει λέξη με τον Θεό κλπ. Όλα αυτά είναι λίγο μπερδεμένα. Αλλά ο φιλόσοφος Ιωάννης, ο οποίος το έγραψε αυτό το πράγμα, ήξερε ότι κάτι υπάρχει, ένα στοιχείο το οποίο είναι ξεχωριστό από τα άλλα και το έβαλε κατευθείαν από την αρχή. Ότι έτσι ξεκίνησαν όλες οι καταστάσεις της δημιουργίας. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας από το Pittsburgh, μια πόλη με ποταμούς και γέφυρες. Ευχαριστώ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.